Είτε βρισκόμαστε στο βουνό και θέλουμε να ανάψουμε φωτιά για να ζεσταθούμε ή να μαγειρέψουμε, είτε βρισκόμαστε στο σπίτι μας και θέλουμε να ανάψουμε το τζάκι μας, πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής. Η φωτιά, για να λειτουργήσει σωστά, θα χρειαστεί τρία στοιχεία που θα ενωθούν μεταξύ τους και θα δημιουργήσουν ένα τρίγωνο. Αυτά είναι οξυγόνο, κάτι που υπάρχει άφθονο στην ατμόσφαιρά μας, καύσιμο, στερεό ή σε υγρή μορφή, θερμότητα, η οποία θα προέλθει από σπίρτα, αναπτήρα, σπινθυριστή ή άλλη πηγή θερμότητας. Η σωστή τοποθέτηση των ξύλων θα μας δώσει το σωστό αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να είναι στιβαγμένα το ένα πάνω από το άλλο για να μπορεί να οξυγονώνεται η φωτιά μας και να παράγει την κατάλληλη θερμότητα. Αν αφαιρέσουμε ένα από αυτά τα τρία στοιχεία, που είναι το οξυγόνο, το καύσιμο και η θερμότητα, η φωτιά μας θα σβήσει. Οι πυροσβέστες, όταν θέλουν να σβήσουν μια φωτιά, ρίχνουν νερό για να αφαιρέσουν τη θερμότητα ή αφρό για να απομονώσουν το οξυγόνο. Όταν βρίσκεστε στην ύπαιθρο και θέλετε να δημιουργήσετε μια φωτιά για μαγείρεμα ή ζεστασιά, καλό θα είναι να χρησιμοποιείτε στερεά καύσιμα ή σε μορφή τζέλ που είναι ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Η μικρή κύβη προσανάματος που χρησιμοποιούμε στο τζάκι, είτε είναι αυτή με την αλκοόλη ή αυτή με την παραφίνη, είναι κατάλληλη για το ξεκίνημα της φωτιάς μας. Αποφεύγετε έφλεκτα υλικά σε υγρή μορφή, διότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και η φωτιά τους επεκτείνεται πάρα πολύ γρήγορα.